Το ζήτημα έτσι κι αλλιώς έχει χρονίσει αρκετά. Η κατάσταση η οποία επικρατεί στους δρόμους πλέον στις γειτονιές είναι ασφικτική. Νομίζω ότι τα περιθώρια στενεύουν σε ό,τι αφορά το πότε θα δοθεί λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Πού ακριβώς βρισκόμαστε, θα το συζητήσουμε ευθύς αμέσως μαζί και θα δούμε τι γίνεται και με την ΠΟΕ ΟΤΑ, που θα συνδεθούμε σε λίγο. Μαζί μου επίσης βρίσκονται οι καλοί συνάδελφοι, ο Μανώλης Κωτάκης, διευθυντής της εφημερίδας Εστία. Μανώλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Χαρίτα, αγαπητέ Πάνο, καλησπέρα. Ο κύριος Βασίλης Κουρής, διευθυντής σύνταξης της εφημερίδας Real News. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και ο Τάσος Παπάς από την εφημερίδα των συντακτών. Καλησπέρα. Καλησπέρα και σε σένα. Καλώς ήλθες. Λοιπόν, κύριε Σκουρλέτη, βρισκόμαστε πλέον στη φάση όπου έχει κατατεθεί η τροπολογία, η ρύθμιση, που αφορά, αφορά τον αριθμό των ανθρώπων και αφορά και τη διαδικασία των προσλήψεων. Αφορά την ηλικία των ανθρώπων, το όριο, το ταβάνι που έμπαινε και ανοίγει ένα παράθυρο εκεί για τα 45 έτη. Καταρχήν, αύριο στην Ολομέλεια, σε ένα νομοσχέδιο του Υπουργείου Αθλητισμού, θα κατατεθεί η συγκεκριμένη τροπολογία. Mm-hmm. Τι επιχειρεί να κάνει η τροπολογία? Αφενός προσπαθεί να δώσει μια λύση σε αυτό που η αλήθεια είναι με έναν ευνηδιαστικό τρόπο προέκυψε, δηλαδή στο θέμα της βίαιης διακοπής της εργασιακής σχέσης αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι γνωρίζανε ότι θα δουλεύουν μέχρι 31 Δεκάτου του τρέχοντος έτους. Υπήρξε η απόφαση του ελεκτικού συνεδρίου. Έχει το σκεπτικό της. Το ελεκτικό συνεδρίο είναι ένα ανώτατο δικαστήριο. Mm-hmm. Έχει βαρύνουσα σημασία η γνώμη του. Προσπαθούμε λοιπόν, ενσωματώνοντας το σκεπτικό αυτής της απόφασης, να διαμορφώσουμε αυτή την τροπολογία. Γιατί προσέξτε, το ελεκτικό συνέδριο τι μας είπε? Ξέρετε, αυτό που κάνετε ως πολιτεία, που συνεχώς ανανεώνετε συμβάσεις των ίδιων ανθρώπων σε αυτές τις θέσεις, υποκρύπτει κάτι άλλο. Πρόκειται για μια κατάχρηση της έννοιας της σύμβασης. Εδώ είναι πάγιες και διαρκείς οι ανάγκες, αυτό το αντιλαμβάνομαστε όλοι, ιδιαίτερα στην καθαριότητα. Άρα δεν θα έπρεπε να ακολουθείτε αυτή η πρακτική, θα έπρεπε αυτές οι θέσεις να καλυφθούν με μόνιμο προσωπικό. Με βάση λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί. Άρα τι ανάγκη υπάρχει? Υπάρχει ανάγκη να δρομολογηθεί ένας διαγωνισμός με ευθύνη του ΑΣΕΠ, για να πληρωθούν οι κενές θέσεις ή, εν πάση περιπτώσει, οι θέσεις οι οποίες θα προκύψουν στην καθαριότητα ύστερα από τα αιτήματα που θα καταθέσουν οι δήμαρχοι. Διότι πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι. Δεν διορίζει ο Υπουργός Εσωτερικών, η κυβέρνηση ή κανένας άλλος στην τοπική αυτοδιοίκηση. Οι θέσεις αυτές προκύπτουν μέσα από τους διαμορφωμένους οργανισμούς των Δήμων. Εμείς δίνουμε σε αυτή την, με αυτή την τροπολογία την δυνατότητα αυτοί να αναθεωρηθούν και να επικαιροποιηθούν, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Ενώ λέμε το εξής: επειδή αυτή τη στιγμή έχουμε κάτι το οποίο είναι ξαφνικό και έχει δημιουργηθεί μάλιστα και μια κατάσταση η οποία απειλεί τη δημόσια υγεία, είναι στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, είναι 40 βαθμοί, θα φτάσουν 41, πόσο θα είναι την Πέμπτη, υπάρχει ένα καθεστώς έκτακτων αναγκών. Καλά, υπάρχει... και χωρίς τουρίστες να ήμασταν, όχι, είμαστε σε τουριστική τα βάζω, περίοδο, βάζω όλες. Αλλά και χωρίς τουρίστες είναι ασφικτική πλέον βάζω η κατάσταση όλες, για τους βάζω όλες τις πλευρές. Όλες τις πλευρές, η κάθε μία έχει την ξεχωριστή δικιά της σημασία. Και με την δυνατότητα που μας δίνει το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, λέμε ότι το καλύτερο εργαλείο αυτή τη στιγμή είναι αυτοί οι άνθρωποι να πάνε σε νέες συμβάσεις μέχρι το αργότερο 31 Τρίτου του 2018, το νωρίτερο μέχρι την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων του διαγωνισμού. Μάλιστα, λοιπόν, σε ό,τι αφορά τον αριθμό. Νομίζω ότι σας περιέγραψα όλες τις πλευρές. Σε ό,τι αφορά τον αριθμό, ο αριθμός θα προκύψει από τις ανάγκες των Δήμων, από τον αριθμό που θα αιτηθούν. Είπατε και κάτι για τη μοριοδότηση. Οι Δήμοι, σε ό,τι αφορά το ηλικιακό, τα 45 έτη, δεν θα είναι η οροφή, το ταβάνι, για να μπορεί κάποιος να συμμετέχει στη διαδικασία. Ακριβώς. Άλλωστε, υπάρχει πάντοτε ένα δεύτερο όριο. Δεν το βρήκαμε εμείς, δεν το ανακαλύψαμε εμείς. Άρα θα δώσουμε άλλα 5 χρόνια να είναι 50. Το όριο το οποίο θα είναι απαγορευτικό για να συμμετάσχει κάποιος στο διαγωνισμό, και θα υπάρξει και μια λελογισμένη μοριοδότηση. Το λέω λελογισμένη μοριοδότηση, διότι δεν θέλουμε να πάμε να κάνουμε, ούτε θα μας επιτρέπονται να πάμε να κάνουμε ένα φωτογραφικό διαγωνισμό. Αλλά όμως μια εμπειρία που έχει αποκτηθεί σε αυτούς τους ανθρώπους
από την εργασία τους τους τελευταίους 18, 20, 24 μήνες, πρέπει να τους αναγνωριστεί και άρα να υπάρξει μια πρόβλεψη ώστε να μολοιωτηθούν. Μάλιστα, λοιπόν, στο σημείο αυτό. Και... Δεν μιλάμε για ένα κλειστό διαγωνισμό, αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Έτσι. Στο σημείο αυτό, και πριν προχωρήσουμε την κουβέντα εδώ στο στούντιο, να πάμε στην ΠΟΕΟΤΑ. Εκεί βρίσκεται η Μαρίνα Παπαδάκη, η οποία...